Η αντεπίθεση της Ουκρανίας κατά των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή της Χερσόνας φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί λόγω των βροχοπτώσεων. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να ασκούν πίεση στα ρωσικά στρατεύματα. Η περιοχή είναι στρατηγική σημασία και έχει καταληφθεί από τη Μόσχα από την αρχή της εισβολής της. Ο διορισμένος Ρώσος κυβερνήτης στη Χερσόνα ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 πολίτες έχουν μεταφερθεί τώρα από τη δεξιά όχθη του ποταμού Δνήπερου στην αριστερή όχθη της περιφέρειας. Η επίθεση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων λέγεται ότι είναι ο λόγος για τον εκριζωμό των κατοίκων, αλλά οι Ουκρανικές αρχές πιστεύουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην πραγματικότητα ετοιμάζονται για σκληρότερες μάχες. Στη Μόσχα, ο πρόεδρος Πούτιν παρακολούθησε άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μια βρώμικη βόμβα, χωρίς όμως να παρουσιάσει άλλα στοιχεία. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών αποκάλυψε πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περίπου 400 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του πληθυσμού της χώρας του.